Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να γνωρίσουμε λίγο την Αγγελίτσα, τη Δεσποινίδα Χιωτάκη ή μήπως την Δεσποινίδα Μαρονίτου. Σίγουρα την Αγγέλα Παπάζογλου και σίγουρα θα μας βοηθήσει σε αυτό η Άννα Βαγενά, που έχει συνδέσει το όνομά της με την Αγγέλα Παπάζογλου. Κυρία Βαγενά, καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους αγαπημένους μου φίλους στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Μας έρχεστε Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Αμαλία, με αυτή τη θρυλική παράσταση, κυρία Βαγενά. Ναι. Πράγματι είναι θρυλική, γιατί είναι μια παράσταση που παίζεται 23 χρόνια. Είναι η μακροβιότερη παράσταση στην Ελλάδα, νομίζω, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Ανέβηκε πρώτη φορά το 1999 για λίγες παραστάσεις στη Μάντρα της Κοκκινιάς και από τότε παίζεται ανηλυπώς 23 χρόνια με τεράστια επιτυχία και απίστευτη συγκίνηση και μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Πριν περάσουμε στην ίδια την παράσταση, ήθελα να ρωτήσω πόσο στοίχημα είναι για έναν ηθοποιό όπως εσείς το να ανεβάζει το ίδιο έργο που αγαπάει, λατρεύει, του αρέσει, αλλά είναι πάντα μια πρόκληση να δώσεις και κάτι διαφορετικό, όχι? Σίγουρα η παράσταση αυτή, η ερμηνεία τουλάχιστον από εμένα, στα 23 αυτά χρόνια που παίζεται, έχει αλλάξει. Τώρα είναι μια ερμηνεία πιο μεστή, πιο ουσιαστική. Έχουν φύγει, έτσι άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους ηθοποιούς με το πέρασμα του χρόνου, έχουν φύγει τα, πώς το λένε, κάποιες ίσως υπερβολές. Είναι πολύ ουσιαστική, πολύ μεστή πια η ερμηνεία μου. Mm-hmm. Αισθάνεστε ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό νομίζω συμβαίνει και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, γνωρίζετε καλύτερα την Αγγέλα? Ναι, είναι πια σχεδόν ταυτισμένη με μένα, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν παίζω ένα ρόλο κάνοντας την Αγγέλα Παπάζογλου. Είναι σαν να μιλάει ένας δικός μου άνθρωπος μέσα από μένα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Μέσα από τη δικό μου σώμα, από τη δικιά μου φωνή, από το δικό μου πρόσωπο, μιλάει ένας αγαπημένος δικός μου άνθρωπος. Όποτε κουβεντιάζω με ηθοποιούς, πάντα έχω την ίδια αίσθηση πόσο σωτήριο, λυτρωτικό θα ήταν, και για μένα εννοώ και για όλους τους ανθρώπους, που θα μπορούσαν να δανειστούν κάποιες φορές στοιχεία, χαρακτήρα, για να δουν τα πράγματα μέσα από έναν άλλον χαρακτήρα, έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Καταρχήν το θέατρο είναι λυτρωτικό έτσι κι αλλιώς, είναι και το χρησιμοποιεί και η ψυχοθεραπεία σαν μέθοδο, ας πούμε. Είναι λυτρωτικό έτσι κι αλλιώς και για τον ηθοποιό και για το κοινό, ελπίζω. Όταν μια παράσταση έρχεται σε επαφή με το κοινό, είναι η μεγαλύτερη ευτυχία αυτή, γιατί λυτρώνονται και οι δύο όταν η παράσταση είναι καλή και μπορούν και επικοινωνούν. Αλλά αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι εμείς οι ηθοποιοί έχουμε τη δυνατότητα πράγματα που δεν μπορούμε ίσως να πούμε στη ζωή μας, να τα λέμε μέσα από τους ρόλους. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την Αγγέλα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα σε μένα και στην Αγγέλα, οπότε λέγοντας τα λόγια της είναι σαν μιλάει και η Άννα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ είναι και η χρονική συγκυρία ιδιαίτερη, επέτειος 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Συστήστε μας λίγο, αν και θα πω ότι θα πρέπει ο κόσμος να έρθει να δει την παράσταση έτσι κι αλλιώς, συστήστε μας λίγο την κυραγγέλα, όπως την αποκαλεί ο γιος της στο βιβλίο «Ονείρατα της Μύρνης», ο Γιώργης Παπάζογλου. Ναι. Η Αγγέλα, η κυραγγέλα, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Τη βλέπουμε εδώ και στη φωτογραφία. Και πολύ όμορφη γυναίκα, θα πω εγώ, έτσι. Ναι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σμύρνη. Ήταν τραγουδίστρια και ξεκίνησε να τραγουδά από οικογένεια μουσικών. Ο Χιωτάκης, γι' αυτό λέγεται, επειδή τότε ήταν ο πατέρας της που ήταν μουσικός, έπαιζε βιολί. Και ήταν μεγάλο σε οικογένεια μουσικών, λοιπόν, ήδη άρχισε να τραγουδά. Έγινε η καταστροφή. Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 20-22 χρονών όταν έγινε η καταστροφή η Αγγέλα. Και ακολούθησε και αυτή τη μοίρα, την τραγική μοίρα όλων των ξεριζωμένων Ελλήνων. Εδώ στη φωτογραφία τη βλέπουμε με τον Γιώργη τον Παπάζολο, με τον Βαγγέλη τον Παπάζολο, τον άντρα της. Το σπουδαίο ρεμπέτη, έτσι. Το σπουδαίο ρεμπέτη, ναι. Ήρθε στην Ελλάδα. Έζησε τις τραγικές στιγμές του ξεριζωμού, της καταστροφής, της περιγράφει καταπληκτικά στο βιβλίο της σκηνές
της καταστροφής της Σμύρνης. Εγκατασταθήκαν εδώ με τους άλλους πρόσφυγες, πέρασαν και εδώ τεράστιες δυσκολίες. Και αυτά τα λέει η Αγγέλα, τις δυσκολίες προσαρμογής, το πώς τους υποδέχτηκαν, που δεν τους υποδέχτηκαν πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο οι Έλληνες, οι εδώ Έλληνες. Και εδώ τον είχε γνωρίσει για λίγο τον Βαγγέλη στη Σμύρνη, αλλά εδώ ολοκληρώθηκε η γνωριμία τους, η σχέση τους, παντρευτήκανε. Ζήσανε μαζί μέχρι την κατοχή, γιατί φτάνει η αφήγηση της Αγγέλας και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στην κατοχή. Ο Βαγγέλης δυστυχώς πέθανε μέσα στην κατοχή από πείνα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που περιγράφει η Αγγέλα στο βιβλίο και στην παράσταση, το πώς πέθανε ο Βαγγέλης από φυματίωση, πώς δεν πρόδωσε ποτέ αυτά που πίστευε, πώς έπαψε να τραγουδάει μέσα στην κατοχή, γιατί αυτό το θεωρούσε συνεργασία με τους κατακτητές. Έλεγε τη στιγμή που η χώρα υποφέρει, εγώ δεν μπορώ να παίζω και να τραγουδάω. Δεν βλέπεις, λέει, τα πουλιά που κουνιάζουν πριν νυχτώσει. Τη νύχτα δεν γελαϊδούνε, κάτι ξέρουν αυτά. Παρομοίαζε την κατοχή με μια νύχτα σκοτεινή. Και έγινε παλιατζής, πουλούσε πράγματα για να ζήσουνε. Αρρώστησε από μετίωση, πέθανε. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το περιγράφει αυτό η Αγγέλα. Όπως περιγράφει και άλλα περιστατικά της κατοχής, πώς θάβουν ένα νεκρό παιδάκι που πεθαίνει και αυτό από πείνα. Δεν θα το θάβουν ακριβώς, γιατί δεν μπορούν να το θάψουν για να κρατήσει η μάνα το δελτίο με τα τρόφιμα να ζήσει το άλλο παιδί. Το αφήνουν στα σκαλιά μιας εκκλησίας. Όλες τις αφηγήσεις είναι συγκλονιστικές και επίκαιρες δυστυχώς σήμερα πάλι, γιατί σήμερα πάλι βλέπουμε με τους πολέμους που συμβαίνουν γύρω μας και τόσο κοντά μας, στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, αλλά και στη Συρία. Πόλεμοι, και στη Μέση Ανατολή. Πόλεμοι, μετανάστες, προσφυγιά, όλα. Προσφυγιά. Είναι τραγικά επίκαιρο πάλι αυτό. Η Αγγέλα πεθαίνει κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο γιος της, ο Γιώργης, ο οποίος τη λάτρευε και τη λατρεύει, ζει ακόμα ο Γιώργης. Είναι 97 χρονών και ζει, είναι στην Κοκκινιά, ζει και σήμερα. Ένας από τους τελευταίους απογόνους μικρασιατών που ζει. Έγραψε ένα βιβλίο στη μνήμη της, τις αφηγήσεις, γιατί η Αγγέλα τα αφηγιόταν όλα αυτά στο Γιώργη. Έγραψε ένα βιβλίο στη μνήμη της. Από αυτό το βιβλίο ο Λάμπρος Ολιάβας πήρε κάποια αποσπάσματα. Είχα τη μεγάλη τύχη και ευτυχία να πιστέψει, να θεωρήσει ότι εγώ μπορώ να κάνω την Αγγέλα Παπάζουγλου. Συναντηθήκαμε τότε το 97-98 και άρχισε αυτό το υπέροχο ταξίδι που κρατάει 23 χρόνια. Διαβάζω ότι η αφήγησή της είναι σαν να έχει την αίσθηση σε όποιον ακούει ότι βλέπεις, ακούς και μυρίζεις τη Σμύρνη. Έχει αυτό το προφανώς το λόγο που σε αγγίζει ακριβώς την ψυχή, τον λαϊκό λόγο, όχι τον επιτηδευμένο, τον συγγραφικό. Φυσικά, ναι. Αυτό που λέτε ακριβώς. Αυτό που λέτε ακριβώς και είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γιατί για τη Σμύρνη και την καταστροφή έχουν γραφτεί πάρα πολλά λογοτεχνικά κείμενα και πολύ σημαντικά. Τα μαθημένα χώματα, η αιωλική γη, η ιστορία ως αιχμαλώτου και πάρα πολλά άλλα από σπουδαίους συγγραφείς. Όμως, όπως λέει και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έγραψε για την παράσταση, ο λαϊκός λόγος, τη δύναμη του λαϊκού λόγου, αυτό που έχει η Αγγέλα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τίποτα. Ο προφορικός λαϊκός. Επίσης ο κύριος Γεωργουσόπουλος μιλάει και για μια παράσταση με ήθος και μια βαθιά κατάδυση στη λαϊκή ψυχή. Ήθελα λίγο έτσι να μου το προσδιορίσετε, γιατί ναι. Λέει κάτι τέτοιο. Γιατί λέει, αυτό είναι που λέγαμε λίγο πριν, γιατί η λαϊκή ψυχή πιστεύω και θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί και στο μέλλον για τον τόπο μας, για τους Έλληνες, να κρατήσει το ήθος. Αυτό το ήθος που μόνο οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι μπορούν να έχουν, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό να είσαι φτωχός, να είσαι κατατρεγμένος, να περνάς δύσκολα και να μπορείς να κρατάς την τιμιότητά σου, την αγάπη σου προς την πατρίδα αγνή και άδολη και να παλεύεις για τις δυσκολίες. Αυτό είναι το ήθος του απλού λαϊκού ανθρώπου. Ξέρετε κύριε Βαγενά... Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα διατηρηθεί αυτό το ήθος στις ψυχές του ελληνικού λαού. Έτσι θέλω εγώ να πιστεύω. Λόγω της επικαιρότητας, η οποία αφορά πολύ και θέματα βίας, όπως βλέπετε σε όλα τα επίπεδα, όχι σεξουαλική παρενόχληση, όχι κακοποίηση παιδιών, όχι κακοποίηση μεταξύ ανηλίκων, χίλια δυο, πραγματικά έχουμε σαλτάρει όσοι τα παρακολουθούμε όλα αυτά από πιο κοντά. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό που προκύπτει από τις συζητήσεις που κάνω με κοινωνιολόγους, με ψυχολόγους, αλλά και με απλούς ανθρώπους, είναι ότι το θέμα των αξιών μας περνάει μια μεγάλη, αν όχι πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Και εδώ μάλλον η Αγγέλα μιλάει για σύστημα αξιών, που είναι πάνω ναι. από, ακόμη και από την ίδια τη ζωή.
αυτό που είπα πριν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο βάθος όλης αυτής της κρίσης και της σκοτεινιάς αυτό το ήθος δεν θα πεθάνει στους Έλληνες, στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ψυχή. Περνάμε δύσκολη εποχή σίγουρα. Έχουν ευτελιστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε και βλέπουμε τρομακτικά πράγματα γύρω μας. Οι αξίες καταραίουν η μία μετά την άλλη και στο πολιτικό επίπεδο και στο δημοκρατικό επίπεδο και στο επίπεδο της κοινωνίας. Αλλά εγώ δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, επειδή θέλω να πιστεύω και επειδή έχω βαθιά πίστη μέσα μου, έτσι σε όλη μου τη ζωή, έτσι πορεύτηκα και έτσι κατάφερα πράγματα. Πιστεύω στην δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και πιστεύω ότι θα ξαναβγούμε στο φως. Mm-hmm. Ας αφήσουμε. Έχετε να απέναντί αυτό. Σας έστω μέσω Skype που, μία που πιστεύει τα ίδια ακριβώς, κυρία Βαγιανάκη. Εγώ είμαι βαθιά εξωτερικά και καθημερινά απεσιόδοξη σε πολλά, αλλά βαθιά αισιόδοξη στο φινάλε της ιστορίας. Είναι αυτό το κύτταρο το ελληνικό το που κύτταρο. Δεν θα. Ναι. Έχει τα κακά του, έχει πολλά κακά. Πολλά. Δεν είναι τέλειο. Συμφωνώ. Συγχωρέστε με γιατί τώρα δάκρυσα και όλα είμαι και ψυγκίνητη. Τι να κάνω. Όταν μιλάω, ξέρετε, η Αγγέλα περιγράφει τη σκηνή που φτιάξαν τις σημαίες με τη μάνα της όταν ήρθαν πρόσφυγες. Το πρώτο πράγμα που κάναν ήταν η ελληνική σημαία. Πήραν κομμάτια από υφάσματα που τους δώσαν για τους πρόσφυγες, ξυλώσαν τα, βρήκαν τα θαλασσιά και τα άσπρα και κάναν σημαία. Όταν μάθαινα το κείμενο και έφτανα σε αυτό το σημείο, δεν μπορούσα να συνεχίσω τη συγκίνηση. Λοιπόν, είναι η απάντηση απέναντι στο τι μπορεί να σημαίνει ένα πανί, ξέρω εγώ, με κάποια χρώματα. Δεν είναι τι σημαίνει, ναι. Είναι τι κουβαλάει, θα πω εγώ. Τι κουβαλάει, έτσι. Και χαίρομαι που κι εσείς πιστεύετε το ίδιο. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το κύτταρο θα αντέξει. Άντεξε πάρα πολλά. Άντεξε 400 χρόνια τουρκική σκλαβιά. Άντεξε που θα έχει, μπορούσε να έχει αλλοιωθεί και η γλώσσα και όλα. Κρατήθηκε όμως μέσα σε 400 χρόνια. Θα κρατηθεί και τώρα στη λέλαπα αυτή που μας περιβάλλει, της έκπτωσης αξιών, το ότι μόνο τα φράγκα είναι, το ότι ποιος θα κλέψει τον άλλον πιο πολύ. Αυτή την ευτέλεια νομίζω ότι θα την ξεπεράσουμε πάλι. Αυτή η λέξη είναι η πιο σημαντική ευτέλεια που είπατε. Πείτε μου κάτι, ο Λυκειανός Κυλαϊδόνης για αυτή την παράσταση τι σας έλεγε, γιατί μουσικός και ο Βαγγέλης Παπάζος. Όχι μόνο μουσικός, κυρίως μικρασιάτης. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω καταγωγή. Ο Λυκειανός είχε όμως. Mm. Και όχι μόνο είχε, δήλωνε Ίωνας μικρασιάτης, μεγάλωσε με τρεις μικρασιάτισσες, η γιαγιά η Μαρία, η μητέρα του η Άσμη και η θεία του η Βαγγελίτσα και άλλη θεία η Ελένη. Αυτές οι τρεις-τέσσερις γυναίκες ήρθαν από το Τζεσμέ, περάσαν απέναντι στη Χίο. Το πρώτο βράδυ που περάσανε, ο πατέρας, ο άντρας της οικογένειας, πέθανε μέσα στο σχολείο εκεί που τους βάλανε από την καρδιά του. Δεν άντεξε όλη αυτή την ιστορία. Αυτές οι τέσσερις γυναίκες ήρθαν μόνες τους στην Αθήνα. Μείνα στην αρχή στο Βύρονα, μετά, τέλος πάντων, η Άσμη, η πεθερά μου, ήταν 17 χρονών, τη διορίσανε στο Υπουργείο Πρενίας, γιατί βάζανε τα παιδιά τότε αυτά των προσφύγων κάπου να βρουν δουλειά. Αυτή έθρεψε την οικογένεια. Τέλος πάντων, μεγάλωσε μέσα σε αυτό το κλίμα ο Λυκειανός. Με τρεις μικρασιάτισσες μου έλεγε «Δεν τα κάνεις». Δεν μου βγάζεις τα κουκούτσια από το καρπούζι. Η γιαγιά μου και η θεία μου η Βαγγελίτσα δεν μου το φέρνουν ποτέ με κουκούτσια. Μια μικρασιάτισσα δεν θα το προσέφερε, δεν θα το σερβίριζε ποτέ έτσι το καρπούζι. Ναι, τους είχαν κακομαθημένους τους άντρες. Ναι, αλλά ήταν και ένας πολιτισμός και μια ευγένεια. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν, ας πούμε, μου έλεγε η γιαγιά μου με έφερνε τον καφέ τον απογευματινό πάντα με τα πετσετάκι ο δίσκος. Και το γλυκό του κουταλιού και ένα για σεμάκι δίπλα. Αυτό είναι η μικρασία. Να αυτό σας είναι πω ο πολιτισμός κάτι, σας. Κυρία Βαγενά, επειδή πολύ συχνά μιλάμε και καλά κάνουμε και για το σεξισμό και για όλα αυτά, η προσωπική μου. Να ολοκληρώσω μόνο τι μου είπε ο Λυκειανός για την Αγγέλα. Παρακαλώ. Γιατί σας είπα πολλά. Ναι. Έλεγε λοιπόν ότι όταν με είδε πρώτη φορά, πού να ήταν η Αγγέλα να σε έβλεπε, θα είχε να λέει για σένα. Γιατί αυτή είχε το τραγούδι, αλλά πού να έβλεπε την ομορφιά σου.
Ήταν μαζί. Ας το καλό. Τι όμορφο αυτό. Έχω και σε σημείωμα αυτό, δεν το λέω. Μου το άφησε σε σημείωμα γραμμένο. Μα δεν έχουμε κανένα λόγο. Θα έχει να λέει για την ομορφιά σου. Εγώ λέω ότι θα έχει να λέει και για την ερμηνεία και του πόσο αποδίδεται τον τρόπο που εκείνη ένιωθε. Γιατί είναι γνωστό ότι δίνεται ρεσιτάλ ερμηνείας. Αλλά ένας ερωτευμένος άντρας βλέπει την ομορφιά πρώτα και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μένα. Βλέπει, όπως χαμάρωνα εγώ του Λουκενός στη σκηνή και έλεγα πόσο όμορφος είναι. Μα πόσο όμορφος είναι. Εσείς να δείτε πώς καμαρώναμε εμείς εσάς, γιατί τέτοια ζευγάρια, πού να βρεις τέτοιον άνθρωπο να έχεις δίπλα σου, να σε βλέπει διαχρονικά πανέμορφη, έτσι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτά που κρατάς όταν ο άνθρωπος για μένα δεν φεύγει ποτέ έτσι κι αλλιώς. Είναι πάντα κοντά μας. Δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε είναι πάντα εδώ. Με τον τρόπο τους είναι εδώ. Τώρα, κυρία Βαγενά, αυτή η παράσταση διατρέχει μια σειρά από γεγονότα. Διαβάζω ότι μιλάει και για τη σχέση των Ελλήνων της Μικρασίας με τους Τούρκους, τη σχέση των Ζεϊμπέκηδων με τον Σουλτάνο, το ρόλο που είχαν οι Τσέτες στην καταστροφή της Μύρνης, την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, τα πάντα όλα ουσιαστικά. Ναι, ναι. Είναι σκληρές οι σκηνές αυτές. Πολύ σκληρές που δείχνει που, με τους Τσέτες και αυτά που κάναν στους Έλληνες. Καμιάς δεν αντέχονται. Είναι μια σκηνή που, εντάξει, θα την πω γιατί αφορά και... Επειδή αύριο νομίζω είναι η μέρα κακοποίησης ανηλίκων. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Και εγώ θα το δούμε και θα σας πω. Ναι. Νομίζω αύριο είναι. Το Σάββατο είναι. Είναι μια ποιος σκηνή... είναι, κυρία Βαγιανά, ποιος είναι ο υποβολέας και θα μου πείτε για τη σκηνή. Είναι η συνεργάτη δάμου. Α, πολύ ωραία. Χαιρετισμούς να της δώσετε γιατί την αντιλαμβανόμαστε αλλά δεν τη βλέπουμε. Πολύ ωραία. Εκείνη έκανε και τη σύνδεση γιατί εγώ δεν ξέρω τα ηλεκτρονικά. Μια χαρά. Ναι. Είναι ναυσικά η συνεργάτη μου. Ναυσικά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέγατε για αυτή την σκηνή. Ναι. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι μια σκηνή που δεν άντεξα να τη βάλω στο βιβλίο. Δεν μπορούσα να τη λέω. Λέει, περιγράφει μια στιγμή, σκηνή που ένα κοριτσάκι, μικρό παιδί, είναι φοβερό, σέρνεται στο δρόμο γιατί την έχουν βιάσει Τσέτες. Είναι ένα παιδάκι 6-7 χρονών. Έχουν βγει, λέτε, τα εσωτερικά του και σέρνεται. Και ένας εκεί τύπος της γειτονιάς το παίρνει αγκαλιά, του μαζεύει, βάζει μέσα... Και πεθαίνει στα χέρια του. Τι άλλο να πει κανείς μετά από αυτό. Τι άλλο. Είναι μια παράσταση, κυρία Βαγενά, που τι αντιδράσεις βλέπετε από τον κόσμο. Κλάμα θα βλέπετε σίγουρα. Δηλαδή πιστεύω απίστευτα ότι... πράγματα. Δηλαδή θα... Απίστευτα, δηλαδή. Ναι. Έχω ζήσει αυτά τα 23 χρόνια μοναδικές στιγμές. Έχω ευτυχήσει σαν ηθοποιός και τίποτα άλλο να μην είχα παίξει στη ζωή μου. Που έχω παίξει και άλλα ωραία πράγματα και σημαντικά. Αλλά μόνο την Αγγέλα να είχα παίξει θα ήμουν πλήρης. Θυμάμαι μια φορά συνέβη αυτό στις Ινούσες, κοντά στην απέναντι η Σμύρνη, τα φώτα φαινόταν την ώρα της παράστασης. Να φυσικά συγγνώμη, θέλω ένα χαρτομάντιλο, αφού είπαμε ότι είσαι εδώ, τι να κάνουμε. Είμαι και ο Λουκιανός μου έλεγε, αφού είσαι κλαψιάρα, γιατί δεν παίρνεις ποτέ ένα χαρτομάντιλο μαζί σου. Όλο από εκείνο ζήταγα, κατάλαβες, Λουκιανέ, εσύ έχεις χαρτομάντιλο, δώσε μου. Όπως εσείς τα καθαρίζατε μετά τα κουκούτσια, έτσι και εκείνος να φέρνει τα χαρτομάντιλα. Ναι, τα χαρτομάντιλα, είχε πάντα, ήταν τόσο οργανωμένος, τόσο τυπικός. Στην τσέπη του εδώ, στην κολότσια του παντελονιού, είχε πάντα κάποια χρήματα. Διπλωμένα μαζί με ένα χαρτομάντιλο, πάντα. Δεν έφευγε ποτέ από το σπίτι χωρίς αυτό. Λοιπόν, έλεγα, τι λέγαμε τώρα. Και εγώ σας ακολουθώ σε διάφορα. Τι λέτε από εδώ, τι λέτε από εκεί. Και φύγαμε από το θέμα. Αλλά ποιο ήταν εδώ που ξεκίνησα να λέω. Τώρα τι να σας πω, και εγώ δεν θυμάμαι. και εμένα με τις Ινούσες, ναι. Α, ναι, Ινούσες. Μας βοήθησε ναυσικά. Λοιπόν, έπαιζα την παράσταση στις Ινούσες. Τα φώτα της Μύρνης φαινόταν απέναντι. Ήταν συγκλονιστική παράσταση. Και όταν τελείωσε, πέρασε όλο το θέατρο σχεδόν και μου φίλησε το χέρι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το επεδίωξα, δηλαδή. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, τέτοιος ήταν ο σεβασμός και αυτό που θέλανε να μου εκφράσουν. Το ίδιο έγινε σε ένα άλλο παρομεθόριο χωριό, στα σύνορα, τα βόρειά μας σύνορα, έξω από τη Φλόρινα. Και εκεί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη να σηκωθούν και να μου φιλήσουν το χέρι.
Εντάξει, και πολλά, 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 πολλά άλλα. Και άλλοι πολλά μπορεί να επέλεγαν να υποκληθούν. Ό,τι και να είναι όμως, είτε χειροκρότημα, είτε ένα δάκρυ για τον τρόπο που μεταδώσατε αυτή την ομορφιά αυτής της γυναίκας μαζί με όλο το σημαίνον που, που περιγράφεται στο κείμενο, καταλαβαίνετε ότι είναι συγκλονιστικό. Εγώ θα πω ότι θα είχα πολύ μεγάλη χαρά αν έρχονταν να σας δουν τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Νοεμβρίου. Όχι, στο όχι, θέατρο... 19 και 20 είναι λάθος. Ήταν οι προηγούμενες ημερομηνίες που θα παίζαμε. Είναι 23 και 24. Είχαμε αυτό. Είχαμε αυτό. Είχατε την παλιά ημερομηνία. Ναι. Άρα την έγινε άλλη εβδομάδα. Την άλλη ναι, εβδομάδα. 23 και 24 είναι στο θέατρο Αμαλία. Στο θέατρο Αμαλία 23 και 24. Θα Τετάρτη και Πέμπτη. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να έρθει να σας δει νέος κόσμος, γιατί έχω την εντύπωση ότι μέσα από τέτοιες παραστάσεις μπορείς να μάθεις ιστορία που δεν ξέρεις καθόλου και να δεις ακριβώς την ουσία της ιστορίας και όχι μόνο παράθεση γεγονότων και ημερομηνίες και χρονολογίες, αλλά πραγματικά να εντρυφήσεις μέσα σε μια ολόκληρη περίοδο και με ό,τι αυτό σήμαινε ή κουβαλάει αυτή η εποχή και αυτό το άρωμα αυτής της εποχής. Επομένως, μακάρι να έρθουν πολλοί νέοι, κυρία Βαγιανά, να σας δούνε. Άλλωστε, η Αγγέλα έλεγε ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο για να το διαβάζουν οι νέοι, να μαθαίνουν, να αγαπούν τη ζωή κάθε μέρα και πιο πολύ. Έτσι έλεγε η Αγγέλα. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Αν τελειώνουμε, θέλω να πω κάτι. Παρακαλώ, για εσάς. Παρακαλώ, κύριε Βαγιανά. Θέλω να πω ότι δεν δίνω εύκολα, δεν ανοίγουμε τόσο πολύ πάντα στις συνεντεύξεις. Ήσασταν εξαιρετικοί και το έκανα αυτό γιατί κατάλαβα ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Ένα τώρα θα συγκινηθώ κι εγώ και είμαι κι εγώ ευσυγκίνητη. Θέλω να σας πω. Δεν συναντώ εύκολα συναδέλφους, ας πούμε, να ξέρουν, να καταλαβαίνουν τι λέω. Ναι. Ίσως κάποια στιγμή να τα πούμε και να καταλάβετε γιατί καταλαβαίνω, κυρία Βαγιανά. Πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Θα έρθω να σας δω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθετε και να τα πούμε από κοντά. Πάντως έρχομαι με χαρά στη Θεσσαλονίκη, έχω χρόνια να έρθω. Η Αγγέλα είναι η 7η φορά που έρχεται και υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν δει τις 6 προηγούμενες φορές σε όλες τις παραστάσεις. Γι' αυτό αυτό στο λέω. Θέατρο Αμαλία, στο θέατρο Αμαλία την άλλη Τετάρτη και Πέμπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε.